πελάτες σου που να ήταν έτσι έντονα, να γουστάρατε ρε παιδί μου, να σας έφτιαχνε το σκηνικό που υπήρχε μέσα στο γείτονα. Αυτό το παλιά βλέπαμε μέσα στο γήπεδο, βλέπαμε τον Γρηγόρη να τσαμπουκαλεύεται με το συμπαίκτη του που μπορεί να βγει έξω από το γήπεδο και να ήταν φίλοι και να πει να το βγει. Αυτό γίνεται, όχι μόνο στα δέρμπι, γενικά. Αυτό ήταν ένα πολύ ήρεμο ντέρμπι για πολλούς λάθος, να εξαιρέσουμε κάποια πράγματα. Ναι, αυτό σου είπα ότι δεν έχεις, δηλαδή, τότε ήταν, τώρα το παιχνίδι όπως το λες, ήταν ήρεμο, ολυμπιακός βγήκανε και δύο ομάδες ήρεμα και έτυχε ο Ολυμπιακός να έγινε που έγινε το 1-0 και εκεί φαινόταν ότι τελείωσε το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός δεν είχε δύναμη, δεν είχε πάθος, δεν έδειξε τίποτα. Τότε παλιά ήταν πραγματικά δέρμπι όπως το λένε. Από τη στιγμή που και οι δύο ομάδες είχαν το κόσμο και οι δύο ομάδες είχαν πολύ καλές ομάδες, πολύ καλούς παίκτες μέσα, έβλεπες παράδειγμα έναν Τζόρτζεβι να δουλειάρει και να κάνει μια φάση απίστευτη. Έβλεπε τον Τζοβάνι να κάνει μια πορεία και να κάνει κάτι. Έβλεπε τον Γιωργάτο να κάνει μια σέντρα. Έβλεπε τον άλλο. Έβλεπε από το Παναθηναϊκό το ίδιο. Είχε παίκτες που κάνανε διαφορά. Γι' αυτό ήταν, για μένα ήταν διαφορετικά πράγματα.